Λοιπόν, να σας πω κάτι λίγο. Τώρα που είμαστε τρεις μας. Τι μυστικό. Εντάξει, είναι μυστικό. Σε όλη τη διαδικασία αυτή, βλέποντας και τα κορίτσια, δεν νιώθω καλά για μία περίπτωση, μία γυναίκα που πέρασε και της είπαμε όχι. Και με τρώει, δηλαδή μου τριβελίζει το μυαλό. Θέλω να την ξαναδώ. Μιλάω για την Έφη την Καλογύρου. Ήμουν σίγουρος ότι εννοείς την Έφη. Ναι. Ναι. Την αρχιτέκτονα. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήμουν άδικη απέναντί της, βλέποντας και τα υπόλοιπα κορίτσια τα οποία κάποια εξ αυτών τα πέρασα εγώ, μιλώντας για μένα, για τη δημιουργία τους και όχι τόσο για το στυλ τους και για αυτά που θα ήθελα να δω στο παιχνίδι. Νομίζω ότι την Έφη την έχω αδικήσει και δεν θέλω να το αφήσω αυτό έτσι. Εγώ το ακούω. Η αλήθεια είναι ότι. Ναι. Είχα πει ναι. Ναι. Νομίζω ότι έχει να δώσει κάτι. Ήρθε αγχωμένη εδώ. Ναι. Σίγουρα μπερδεμένη και η εικόνα που έφερε ήταν ακόμα πιο μπερδεμένη. Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο γιατί η κοπέλα, αυτά που έλεγε, βλέπαμε μια γυναίκα με παιδεία, με ξεκάθαρες εικόνες να περιγράφει και να είναι εντυμένη κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μας περιέγραφε. Διαφωνείς όμως να τη φωνάξουμε λίγο πάλι, γιατί, δηλαδή το ακούς λίγο και εσύ να μπει στο παιχνίδι. Την ακούω, γιατί και εγώ μπερδεύω. Ναι, τώρα δεν ξέρω, μπορούμε να ξαναδούμε. Μπορούμε να δούμε την κυρία Καλογύρου. Αλήθεια, μπράβο. Παιδιά, δεν νιώθω να καλά. Να σου πω, ήταν η κοπέλα αυτή ξεκάθαρα μπερδεμένη. Και ίσως να ήμασταν και λίγο αυστηροί, γιατί ήταν και από τις πρώτες. Ναι, αλλά μπορούμε να δούμε την κυρία Καλογύρου πάλι. Είναι εύκολο. Έφη, μπορείς να έρθεις. Παρακαλώ. Λοιπόν, καλώς ήρθες πάλι. Άκου να δεις τι συμβαίνει. Από την ώρα που σε είδα, έχω ένα θέμα, δεν μπορεί να βγει εικόνα σου με τίποτα από το μυαλό μου. Και θεωρώ ότι θέλω να σε ξαναδώ. Θεωρώ ότι δεν τα ζήγησα καλά εκείνη τη στιγμή που σου είπα ότι από μένα είναι όχι να μπεις στο My Style Rocks. Και σε ξαναφώναξε εδώ για να σου πω ότι θα αλλάξει αυτό και θα γίνει ένα πράσινο τικ και θα μπεις κανονικά στο My Style Rocks. Δεν το έχω καταλάβει. Γι' αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εντάξει, χίλια ευχαριστώ που μου δώσεις την ευκαιρία. Περιμένω τα καλύτερα. Χίλια ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Τιμή μου. Να είσαι καλά. Μπράβο. Πολύ ωραία κίνηση σου, Έλεν. Εντάξει, δεν γίνεται. Ναι. Πρέπει να την έχουμε. Ναι. Νομίζω ότι θα φέρει. Κοιτάξτε, ανεξαρτήτως στυλ που είναι λάθος, έχει κάτι. Έχει κάτι. Μα έχει προσωπικότητα η γυναίκα, είναι ξεκάθαρο. Είναι αυτό που είπε ο Στέλιος. Αυτά που σκέφτεται και που ξέρει να τα φέρει στο εικόνα της. Ή το άλλο το πολύ απλό, μη σκέφτεσαι. Ξαναγύρισες, Γιατί? Και με ευτυχία. Με ευτυχία. Ευτυχία το όνομά μου. Έφη, ναι, και από ευτυχία και είμαι όλη ευτυχία. Η κυρία Χριστοπούλου. Μου είπε ότι κάπως, με κάποιο τρόπο, επειδή πέρασα από τους πρώτους, της έμεινε η εικόνα στο μυαλό. Και το ξανασκέφτηκε και μου δίνει ευκαιρία. Θα την βγάλεις ως προπρόσωπη την Έλενα. Σίγουρα. Μπράβο. Σίγουρα και με θετική ενέργεια απερίσια. Αυτό περιμένουμε να δούμε, κορίτσι μου.